αλλά και για τη σχέση της με τον Διονύση Σχοινά, αποκαλύπτοντας ότι έχουν αρκετές, ας πούμε, είχαν αρκετά εμπόδια. Παρ' όλα αυτά όμως η σχέση τους έχει κρατήσει πάρα πολύ και με πολύ επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια. Έχεις μετανιώσει πολύ για κάτι στη ζωή σου, κάτι που ακόμα μπορεί να το φέρεις έτσι ως τραύμα. Μου είχες πει για πρώτη φορά ότι μετάνιωσες που δεν συνέχισες μία εγκυμοσύνη παλιά, πριν παντρευτείς το Διονύση. Είχα μια εγκυμοσύνη. Θα ήταν σαφώς ανεπιθύμητη, γιατί είχες δεν προχώρησε. Είχες πει γιατί ξέρεις ότι ο συγκεκριμένος αλλά άνθρωπος... Αλλά αυτό μου στήχησε στο μέλλον, γιατί δεν μπόρεσα να κάνω μετά με φυσιολογικό τρόπο να γεννήσω το παιδί και έκανα εξωσωματική. Μάλλον αυτό θα σου είχα πει. Μου είχες πει τότε ότι δεν θεωρούσες ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν κατάλληλος για να συνεχίσεις μαζί του τη ζωή σου. Εννοείται. Δεν βγάζεις έτσι ένα παιδί στον κόσμο απλά και μόνο γιατί δεν πρόσεξες, γιατί έτυχε. Απλά επειδή εσύ είσαι πολύ της εκκλησίας και της θρησκείας, γι' αυτό σε ρωτάω αν αυτό είναι ένα από τα πράγματα που σου έμειναν έτσι σαν μια... Όχι. Λίγη μέσα σου. Όχι. Δεν έχουν να κάνουν αυτά. Δεν υπάρχουν πράγματα για τα οποία μπορεί να τιμωρηθούμε ή μπορεί να έχουμε φόβο Θεού, μπορεί να έχουμε ενοχές. Τίποτα. Οι επιλογές μας είναι που μας φέρνουν εδώ που είμαστε τώρα. Αν είπα ότι μετάνιωσα, δεν θα το είπα σίγουρα για τον άνθρωπο που ήμουν. Όχι, για το ότι... Θα το είπα για το ότι... Για το παιδί. Μια ψυχή. Ναι. Αλλά έτσι θα έπρεπε να γίνει. Δεν θα γινόταν αλλιώς. Ένα δεύτερο παιδί θα ήθελες όλα αυτά τα χρόνια μετά το Δημήτρη? Πριν από το Δημήτρη σκεφτόμαστε με το Διονύση πολλά. Σκεφτόμαστε να κάνουμε 2-3 παιδιά, σκεφτόμαστε να υιοθετήσουμε και κανένα έτσι... Να το πάρουμε από το δρόμο, να κάνουμε ψυχικό. Τελικά όμως ο Θεός μας έφερε αυτό το παιδάκι και πλέον μετά το Δημήτρη δεν υπάρχει άλλη σκέψη. Γιατί αυτός κάνει για 10. Δηλαδή δεν προλαβαίνω αυτόν. Θα προλάβαινα κι άλλο παιδί? Όχι, δεν μου λείπει κάτι. Είμαι με αυτόν γεμάτη. Πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι, το Διονύση? Τώρα το Μάιο κλείνουμε 16. Δεν βαρεθήκατε ο ένας τον άλλο? Όχι. Καλά κρατεί. Πάει σχέση. Πάει. Δεν είναι πολλά 16 χρόνια. Εντάξει, εγώ σου κάνω τώρα πλάκα είναι λόγω πολλά. Τον είναι χρόνο πολλά, που γνωριζόμαστε. Βέβαια, αφού κοιταζόμαστε καμιά φορά και λέμε πολλά χρόνια είμαστε μαζί, πω, είναι πολλά. Να σου πω κάτι. Αν δεν υπήρχε με το Διονύση αυτή η συνεννόηση και αυτή η αγάπη, μπορεί να μην είμαστε μαζί. Αλλά υπάρχει βαθιά αγάπη. Υπάρχουν δηλαδή θεμέλια. Και η αγάπη δεν είναι πλάκα, δεν την έχεις την αγάπη σώνει και καλά επειδή είσαι με κάποιον άνθρωπο 6, 16, 26, 56 χρόνια. Μπορεί να είσαι μαζί του και να μην είναι αυτός η αδερφή ψυχή σου. Με το συγκεκριμένο άνθρωπο λοιπόν μας δένει μια βαθιά αγάπη και κάποια άλλα πράγματα που κρατάνε τη σχέση. Παίζει ρόλο σε μια σχέση ο σεβασμός και θαυμασμός. Λέει, μα τι είναι αυτά τώρα, σεβασμός και θαυμασμός στην εποχή μας? Αν χαθεί αυτό, χάνονται όλα. Έχει δίκιο σε αυτό όμως. Ωραία συνέντευξη. Έχει δίκιο σε αυτό. Γιατί και αυτό νομίζω ότι είναι που μένει στο τέλος. Δηλαδή, ο έρωτας περνάει, κάποια στιγμή έρχεται η συνήθεια ρουτίνα, νομίζω ότι αυτό μένει στο τέλος. Ναι, αλλά ακούσατε τι είπε για την άμβλωση, ότι μετά είχε πρόβλημα να μείνει έγκυος. Είναι πολύ λεπτή η γραμμή. Όταν μια γυναίκα έτσι, τέλος πάντων, κάνει αυτό που κάνει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναμείνει έγκυος. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Συμβαίνει. Δυστυχώς μπορεί να συμβεί. Είναι από αυτά. Ξέρεις το ρίσκο που παίρνεις όταν αποφασίζεις να κάνεις μια έκθεση, μια άμβλωση. Ξέρεις ότι υπάρχει περίπτωση μετά, υπάρχουν και άλλες γυναίκες που το έχουν παραδεκτεί. Και μετά το ψυχολογικό, ξέρεις. Όταν δεν μπορείς να μείνεις και εύκολα μετά από μια έκτρωση, λες μήπως ξέρεις ο Θεός με τιμώρησε και διάφορα τέτοια για αυτό που έκανα. Γιατί στην ουσία μια άμβλωση είναι πολύ σοβαρό θέμα και νομίζω ότι το φέρνεις βαραίος. Από τη στιγμή που είσαι ενήλικας, άπαξ είσαι ενήλικας, γιατί δυστυχώς συμβαίνει και σε παιδάκια τα οποία είναι πάρα πολύ νεαρότερα, έτσι από 18 χρονών. Διάβαζα μια έρευνα που λέει ότι είναι τεράστιο το ποσοστό των εκτρώσεων σε ηλικίες μέχρι 18. Πλέον, εκεί πέρα προφανώς φταίει η ενημέρωση
Τι μαμάδες λίγο. Και η ενημέρωση. Είναι, να σου πω κάτι, το διευρύνω, γιατί η ενημέρωση θα έρθει ή από το σχολείο ή από το σπίτι. Mm-hmm. Θα ξεκινήσει από το σπίτι. Αν δεν ξεκινήσει από το σπίτι, μετά υποχρέωση έχει το σχολείο. Αλλά και πάλι, έτσι. Αν είσαι όμως ενήλικας, θεωρώ ότι δεν υπάρχουν δικαιολογητικά. Μπορεί, είναι κάτι το οποίο μπορείς να προγραμματίσεις ή μπορείς να αποτρέψεις αν δεν νιώθεις έτοιμος. Εντάξει, ο λόγος για την Κέτη Γαρβή συγκεκριμένα ήταν ότι ο σύντροφος που είχε εκείνη τη στιγμή δεν ήταν ο κατάλληλος για να περάσει το υπόλοιπο της ζωής της μαζί του και να μεγαλώσει το παιδί της. Άρα, γιατί προφυλάσσεσαι.